Έτοιμος είναι ο Ελγάν να πληρώσει τις απώλειες του ζωικού κεφαλαίου από τις πυρκαγιές του Αυγούστου τις επόμενες ημέρες. Εντός των ημερών θα εξοφλήσουμε τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου και τους μελισσοκόμους. Ό,τι είχε δηλωθεί στον Ελγά, ό,τι έχει τηρήσει τις τυπικές, τις νόμιμες διαδικασίες από την πλευρά των παραγωγών, με τον ίδιο τρόπο αντίστοιχα θα το τιμήσει και ο Ελγά. Έχουν ολοκληρωθεί τα πορίσματα για τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Το υποκατάστημα Τρίπολης, το οποίο είναι υπεύθυνο και για την περιοχή της Μεσσηνίας, έχει καταλήξει στα πορίσματα. Έχω στο μυαλό μου και την ημερομηνία, αλλά δεν θέλω να την πω, διότι συνηθίζω πρώτα να πληρώνουμε και μετά να κάνουμε την ανακοίνωση της ημερομηνίας. Για τις απώλειες του φυτικού κεφαλαίου, η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της αποτύπωσης των πυρόπληκτων περιοχών. Σε ό,τι αφορά το φυτικό κεφάλαιο, επειδή με βάση τις ευρωπαϊκές δυστυχώς κατευθυντήριες οδηγίες, ο ΕΛΓΑ δεν μπορούμε να αποζημιώσουμε τις απώλειες των καλλιεργειών. Όμως, διαθέσαμε όλο το μηχανισμό μας. Αξιοποιήσαμε δορυφορικές εικόνες και στα τέλη Οκτωβρίου θα παραδώσουμε στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, το αρχείο των εκτιμήσεών μας, ώστε να είναι εφικτή μία πληρωμή στους παραγωγούς που έχασαν τις ελιές τους, τις οικές, να τα πούμε απλά, αμπελώνες, να πάρουν εντός του Νοεμβρίου μία σημαντική πληρωμή, η οποία θα φτάνει στο ύψος του 70%. Σχεδιασμός, ωστόσο, υπάρχει για την αποζημίωση της απώλειας της φετινής παραγωγής, αλλά και για την απώλεια των ελαιώνων. Αυτό που σχεδιάζει η κυβέρνηση και εμείς από τον ΕΛΓΑ να γίνει το Νοέμβριο, θα είναι εντός εισαγωγικών η αποζημίωση για την απώλεια της φετινής παραγωγής και την απώλεια των δέντρων, των ελαιών. Σταματάμε εκεί. Πάμε στην άνοιξη και γίνονται εξατομικευμένες εκτιμήσεις, γιατί ενδεχομένως κάποιοι από τους παραγωγούς μας θα πρέπει να πάρουν ακόμα περισσότερα χρήματα για ό,τι κατέστρεψε η πυρκαγιά. Την ίδια ώρα υπάρχει πρόβλεψη και για τους παραγωγούς που θέλουν να ξαναφυτέψουν τα δέντρα τους. Το τρίτο στάδιο είναι οι ανασυστάσεις. Υπάρχει ο κανονισμός των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, ο οποίος προβλέπει ότι για εκείνους οι οποίοι θα θελήσουν να ξαναφυτέψουν δέντρα, να καλλιεργήσουν τις ελιές, να καλλιεργήσουν σικές, να καλλιεργήσουν οποιαδήποτε δέντρο καλλιέργεια, προβλέπεται αποζημίωση. Αναδέντρο είναι στο ύψος των 21 ευρώ και προβλέπεται ανά έτος για τα 4 επόμενα χρόνια πληρωμή αποζημιώσεως αναδέντρο για την απώλεια εισοδήματος στα 10 ευρώ. Αυτός είναι ο σημερινός, επιτρέψτε μου να πω μια προσέγγιση που δεν με ικανοποιεί, τη λέξη τιμοκατάλογος. Είναι δηλαδή πώς υπολογίζονται οι αποζημιώσεις. Όμως και σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω ότι υπάρχει σοβαρός προβληματισμός στην κυβέρνηση να αναθεωρηθεί το τίμημα προς μια καλύτερη προοπτική. Σε ό,τι αφορά τις ζημιές από το παγετό, αυτές αναμένεται να πληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο παγετός πρέπει να κλείσει μέχρι τις 31/12 του 2021. Έχουν δοθεί ήδη προκαταβολές. Σήμερα στην Τρίπολη, πριν πάμε στην περιφέρεια, έγινε σύσκεψη στο γραφείο του ΕΛΓΑ. Πήρα τη διαβεβαίωση από το υποκατάστημα και το ανακοινώνω από την εκπομπή σας ότι μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου θα έχει εξοπλιστεί ο παγετός.